Αθήνα ανεβάζει και σήμερα τους τόνους η Τουρκία. Έκανε πριν από λίγο δηλώσεις ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας, ο Χουλούς Ιακάρ, ο οποίος είπε ότι η Άγκυρα δεν θα δεχτεί τελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο καμία ελληνική παρέμβαση σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία ενέργεια, είπε ο κύριος Ακάρ, χωρίς την συμμετοχή της Τουρκίας και των κατεχομένων. Θέλω να σου πω ότι όλα αυτό ξεκίνησαν όταν ο κύριος Κοντζιάς το περασμένο Σάββατο ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει η Ελλάδα την κυριαρχία της από 6 ναυτικά μίλια σε 12 ναυτικά μίλια, αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια θα επεκταθεί στην Κρήτη. Η Τουρκία θεωρεί ότι το ανατολικό κομμάτι της Κρήτης, εφόσον έχει 12 ναυτικά μίλια από 6, είναι στο Αιγαίο, άρα ναι, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη της Τουρκίας, γι' αυτό και αντέδρασε. Είχαμε χθες πολύ σκληρές δηλώσεις του κυρίου Τσαβούσογλου, ο οποίος μίλησε για κάζους μπέλι. Επανέφερε δηλαδή το κάζους μπέλι ξανά στην επικαιρότητα. Αιτία πολέμου δηλαδή, κάζους μπέλι. Ακριβώς, αιτία πολέμου δηλαδή. Πολύ ισχυρή πρόκληση όταν ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας το αναφέρει αυτό ξανά και το υπενθυμίζει την απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης από το 1995. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών, βρίσκεται από το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει σύσκεψη για δεύτερη συνεχόμενη μέρα με τους διπλωμάτες, προκειμένου να δουν τι πρωτοβουλίες μπορεί να αναλάβει η Ελλάδα σε μια προσπάθεια να υπάρχει μια συνένεση με τα κόμματα, να μην υπάρχει δηλαδή αντίδραση από τα άλλα κόμματα, για να γίνει η επέκταση στα 12 μίλια. Μάλιστα. Το θέμα είναι και τι λέχθηκε ακριβώς τον Έλληνα πρέσβη που είχε συναντηθεί στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και ναι, πάνω σε αυτό ακριβώς ζητούν και ενημέρωση τα κόμματα στην Ελλάδα για να δουν το τι μέλη γενέστε σε σχέση με αυτές τις απειλές και τις προειδοποιήσεις. Φαίνεται ότι τον κύριο Μαυροίδη τον καλέσανε για να δώσει εξηγήσεις για τις δηλώσεις του κύριου Κοντζιά, αλλά και για τον Μπαρμπαρός και για το επεισόδιο που συνέβη με την φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλεξία, θέλω να μας πεις και για το θέμα της προφυλάκησης του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, του πρώην Υπουργού Αμήνης, του κύριου Παπαντονίου. Είναι ο δεύτερος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος θα περάσει τώρα τις φυλακές. Κατηγορείται ότι κατέληξαν στους λογαριασμούς του 2.800.000 ελβετικά φράγκα. Είχε μαύρο χρήματα, είχε αναφύσει ίχνη αυτό το μαύρο χρήμα, δεν κρύβεται. Τα ακολούθησε λοιπόν για τις μίζες για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Μίζες, σωστά, μίζες για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Και ο ίδιος και η σύζυγός του, η Σταυρούλα Κουράκου, κατηγορείται για το ίδιο αδίκημα ξέπλυμα ευρώκομικου χρήματος, λόγω του ότι είναι συνδικαιούχος της σύζυγός του, ναι, στους περισσότερους από τους λογαριασμούς. Χθες λοιπόν είχαμε τα πλάνα, τον είδαμε να περνάει, να φεύγει από την Ευελπίδα, από τα δικαστήρια με χειροπέδες, ναι, και κατευθύνθηκε στις φυλακές, θα κατευθύνει σήμερα στις φυλακές. Μάλιστα, και η σύζυγός του, όπως έγινε και στην περίπτωση του κ. Τζογατζόπουλου προηγούμενα, για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξία, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, για τις συγκεκριμένες.